μετά τις αντιδράσεις κατοίκων και επιχειρηματιών για την ένταξή της στις απάτητες παραλίες, τελικά δόθηκε λύση με παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Το θέμα αυτό ήδη εμείς έχουμε κάνει ένσταση στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα τρία υπουργεία που εμπλέκονται σε αυτό. Χτες επικοινωνία που έχει ο κ. Αυγενάκης είπε ότι αυτή τη στιγμή η οικία είναι να τροποποιηθεί. Η αλήθεια είναι πως οι πληροφορίες οι δικές μου ήταν ότι μέσα σε αυτό το μήνα η οικία θα τροποποιηθεί. Άρα λοιπόν θα απελευθερωθεί η παραλία του Καλαμακίου, ώστε να μπορεί να δεχτεί τον κόσμο, τους τουρίστες με αξιοπρέπεια. Λόγω της οικία που είχε εκδοθεί, το πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν στις απάτητες παραλίες και δεν μπορούσαμε να στρώσουμε την παραλία μας με ομπρέλες. Σημαντικό πλήγμα για την περιοχή και για τον τουρισμό και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οπότε έπρεπε να βρεθεί μια άμεση λύση. Πρόκειται για ένα μέρος που δέχεται κάθε καλοκαίρι αμέτρητους ντόπιους και αλλοδαπούς επισκέπτες. Γι' αυτό, στο πλαίσιο σύσκεψης στο Δήμο Φεστού, επιχειρηματίες ζήτησαν από τον Υπουργό να δώσει λύση στο πρόβλημα, ιδάλλως δεν θα μπορούσαν να τοποθετήσουν ξανά ομπρέλες και ξαπλώστρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδά τους. Τελικά, ο Υπουργός κατάφερε μετά από επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και την Κτηματική Υπηρεσία να δώσει λύση, καθώς η επίμαχη απόφαση εξαιρεί τελικά την παραλία Καλαμάκη από τις απάτητες παραλίες. Έγινε στο Δήμο μαζί με τους επαγγελματίες που πήγαν στο Δήμο, έγινε μια σύσκεψη εκεί πέρα. Εγώ αποφασίστηκε ότι θα στρώσουμε κανονικά τις ομπρέλες. Πάντως, σε πρώτη φάση, επειδή στο Καλαμάκι επηρεάζονταν άμεσα ο οικισμός Καλαμακίου, το θέμα θεωρούμε ότι έχει λήξει 100%. Την ίδια ώρα, αισιόδοξο φαίνεται να είναι το κλίμα για τη νέα τουριστική σεζόν στην παραλία Καλαμάκη. Κοιτάξτε, όταν βλέπετε ότι σε ένα αεροδρόμιο στο Ηράκλειο έρχονται το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 40.000 κόσμος και έχουμε ακόμα Μάιο, τέλη Μαΐου, φανταστείτε τι θα παρακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Αισιόδοξο λοιπόν το κλίμα. Πάντα. Για όλη την περιοχή, όχι μόνο για το Καλαμάκι, για όλη την Κρήτη. Ωστόσο, ζήτημα το οποίο καίει την περιοχή και είναι σε εκκρεμότητα, είναι και η παραλία του Κομού. Υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμα και στην παραλία του Κομού. Είναι μια παραλία πάνω από ένα χιλιόμετρο, μια τεράστια παραλία με την αιμονή της αρχαιολογίας να θέλει οπωσδήποτε να δεσμεύσει όλη αυτή την παραλία, απάτη παραλία, επειδή υπάρχουν αρχαία, το δεχόμαστε ότι υπάρχουν αρχαία, δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως ένα μέρος της παραλίας. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για απλή χρήση και θα αφήσουμε όλη αυτή την παραλία στο έλεος καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν νεότερα για την παραλία του Κομού μετά από επαφές που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα.